Πάμε να δούμε τι λέει ο κύριος Παυλάκης. Τι λέει ο κύριος Παυλάκης. Ο οποίος λέει ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα τώρα και τα μέτρα πρέπει να πάρθουν να κλείσουν τα σχολεία και τα κέντρα διασκέδασης. Αλλιώς ο ίδιος προβλέπει ότι μπορεί να φτάσουμε σε έναν πάρα πολύ μεγάλο αριθμό θανάτων. Μπορεί πόσο να άλλο! Πόσο άλλο, Παυλάκη! Μέχρι το Πάσχα να έχουμε φτάσει 25.000 νεκρούς. Για ποιο λόγο! Υπάρχει μετάλλαξη όμως. Για ποιο λόγο! Και γιατί δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα. Ποια με, τι άλλα μέτρα, πρέπει να κλείσουν τα σχολεία και τα κέντρα διασκέδαση. Άρα δηλαδή. Σύντη εμβολιασμή. Αν κλείσουν τα σχολεία και τα κέντρα διασκέδαση, ο δύο κόσμο. Σύμφωνα με τον κύριο Παυλάκη. Όχι, κύριε Παυλάκη, όταν κυκλοφορούν, όπως το λέω εδώ και καθημερινά αυτές τις τελευταίες ώρες, ότι κυκλοφορούν έξω ελεύθερα άνθρωποι που ενώ έχουν εμβολιαστεί έχουν κορονοϊό και κυκλοφορούν σαν να μην τρέχει τίποτα. Λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει τρόπος να τους παρεμποδίσουν στο να μπαίνουν μέσα σε καταστήματα και σε χώρους εστίασης. Εισακούστηκες, Φίλιππε. Εισακούστηκα. Εισακούστηκες. Ναι, για εισακούστηκες. Λοιπόν, αυτό είναι η αποκλειστική είδηση της ημέρας. Ναι. Και πραγματικά, διότι ούρλιαζες εχθές και είναι μια και πραγματικότητα. Προχθές. Και προχθές και παραπροχθές για τους άνω των 60. Τον οποίον έλεγες, θα θυμίσουμε πρώτα τι έλεγες, ότι μα καλά δεν μπορούν να τους μπλοκάρουν την εφαρμογή έτσι ώστε να φαίνονται ως μη εμβολιασμένοι. Φαίνεται όχι, λοιπόν... δεν είχα πει αυτό, μην μπερδεύεσαι. Εγώ δεν είχα πει για μη εμβολιασμένους. Μην βάζεις λόγια στο στόμα μου. Μην βάζεις λόγια στο στόμα μου, συνάδελφε. Μη... Εγώ αυτό που έλεγα, παρακαλώ πολύ, μην βάζεις λόγια στο στόμα μου. Συγγνώμη, αυτά τα οποία έχω πει εγώ είναι τα εξής. Ότι το δεν σωστά. Μπορεί κάποιος ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει τον ιό ναι. και είναι με κορονοϊό να βγαίνει έξω το σπίτι του και να φαίνεται, και να φαίνεται ότι μπορεί να μπαίνει σε χώρους εστίασης και σε μαγαζιά και να έχει το πράσινο φως, την πράσινη κάρτα εντός εισαγωγικών, να την πούμε έτσι. Και να μπαίνει μέσα παντού ενώ έχει κορονοϊό. Που θα έπρεπε κανονικά να μπλοκαριστεί το σύστημα. Έτσι ακριβώς. Εγώ αυτό είχα πει. Αυτό ακριβώς είχες πει και 16 λοιπόν από τις 16 Ιανουαρίου θα συμβαίνει ακριβώς αυτό. Δηλαδή θα εμφανίζονται ως ανεμβολίαστοι και δεν θα μπορούν να εισέρχονται πουθενά οι άνω των 60, οι οποίοι. Όχι για άλλου των 60. Εγώ μιλάω για άλλε ηλικίε, ρε φίλε. Τι μου λες τώρα. Εγώ σου λέω ότι. Εγώ λέω για άλλε ηλικίε. Εγώ μιλάω αυτή τη στιγμή για όλο τον κόσμο. Και λέω ότι ό,τι ηλικία και να έχει, εάν έχει κορονοϊό, είτε είσαι εμβολιασμένο, είτε είσαι μη εμβολιασμένο. Και κυρίω το λέω για του εμβολιασμένου που έχουν κορονοϊό. Οι οποίοι δείχνουν στο κινητό ότι έχω εμβολιαστεί και σου λένε περάστε κύριε και κάτσε, να μην μπορούν να πάνε κάπου γιατί έχουν κορονοϊό. Εγώ αυτό έλεγα. Φαίνεται ότι σε ακούστηκε. Δεν νομίζω να εισακούστηκα. Εδώ λες για άνω των 60 και τα λοιπά. Ποιο είναι τον 60, για όλους είναι αυτό. Κυριάκο Μητσοτάκη, θα πεθάνει κόσμος. Πρωθυπουργέ της χώρας. Ξυπνήστε. Ας ανοίξει η ψαλίδα στο μέτρο ξυπνήστε, αυτό. Ξυπνήστε κύριοι στην κυβέρνηση. Το κόστος μηδενικό είναι για να κάνετε αυτή την αλλαγή στο σύστημά σας. Να σωθεί κόσμος, θα πεθάνει κόσμος. Εξαιτίας μιας παλιοεφαρμογής. Τόσες θυσίες έχουμε κάνει ως Έλληνες πολίτες. Κάντε κάτι. Πάμε να δούμε τώρα τι λέει. Πάμε να δούμε τώρα τι λέει ο Παυλάκης. Το μεγάλο πρόβλημα θα είναι το μεγάλο τσουνάμι του Γενάρη που θα έρθει. Γιατί? Γιατί θα βγουν όλη την περίοδο των γιορτών. Η Ελλάδα υπερηφανεύεται ότι θα είναι ανοιχτή τα πάντα όλα, ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα για να μετριαστεί το κύμα των μολύνσεων. Να κλείσουν παραδείγματος χάρη τα σχολεία, να μπουν ορισμένοι περιορισμοί. Mm-hmm. Για να, ναι, προφανώς. Κάποιες χώρες το κάνουν αυτό που λέτε. Τώρα, τα κλείνουν ήδη τα σχολεία. Θα γλιτώσει δεκαπλάσια ή εκατονταπλάσια κρούσματα τον Ιανουάριο. Και κέντρα διασκέδασης, κύμα... κύριε Παυλάκη, και νυχτερινά μαγαζιά. Προφανώς. Πρέπει να γίνουν θυσίες για να μην χρειαστούν δεκαπλάσιες ή εκατονταπλάσιες θυσίες. Υπάρχει μια τελευταία ευκαιρία λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα τώρα να γίνει κάτι περισσότερο δραστικό. Ο κυριότερος δείχτης που πρέπει να κοιτάτε αυτή τη στιγμή δεν είναι η θάνατη, δεν είναι η ΜΕΘ. Το έχουμε χάσει το παιχνίδι εκεί πέρα. Είναι τα κρούσματα. Αν δεν πέσουν τα κρούσματα, δεν γίνεται δουλειά. Λοιπόν, πρέπει να πέσουν τα κρούσματα για να υπάρχει περίπτωση να γίνει μαζί με όλα τα υπόλοιπα μέτρα. Ευτυχώς οι εμβολιασμοί δείχνουν
να παίρνουν την ανηφόρα. Ναι, τρόπος υπάρχει να ρίξουμε τα κρούσματα, αυστηρά μέτρα παντού, περιορισμός των ανθρώπινων επαφών. Δηλαδή... Ειδικοί έχουν πει ότι το παιχνίδι δεν θα κερδιθεί στις ΜΕΘ, το ξέρουμε. Ας αφήσουμε αυτές τις αντιπαλότητες. Την πάθαμε στη Θεσσαλονίκη, την ξαναπαθαίνουμε τώρα. Τα νοσοκομεία είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Αν συνεχίσει το κύμα το Γενάρη και φτάσει μέχρι το Πάσχα, και σας έχω ξαναπεί και στην εκπομπή σας ότι δυστυχώς έτσι που είναι τα πράγματα, κοιτάμε για μια κατάσταση φέτος με ένα κύμα που, ακόμα και αν δεν είναι τεράστιο τσουνάμι που φοβάμαι ότι με το όμικρον θα είναι, ακόμα και αν δεν είναι, θα έχουμε επανάληψη του περασμένου χρόνου που θα πάει το κύμα μέχρι το Πάσχα. Και αυτό απλά δεν το αντέχουν τα ελληνικά νοσοκομεία. Μέχρι το Πάσχα, πάνω από 25. Mm-hmm. Προφανώς. Είχαμε πει τον περασμένο καιρό και σας το έχουν πει και οι πιο καλοί μοντελολόγοι, και εγώ δεν είμαι ένας από αυτούς, ότι θα είμαστε μεταξύ 20-21.000 το τέλος του χρόνου, και αυτό ακριβώς είναι το νούμερο. Άρα... Προσπαθούμε να μην δίνουμε διπλά μηνύματα στην κοινωνία ότι όλα είναι μια χαρά. Θα πάμε τα Χριστούγεννα να ψωνίσουμε τα πάντα όλα όλοι μαζί στην Ερμού και μετά θα πάμε στα απόλυτα ρεβεγιόν και στα χιονοδρομικά για να κολλήσουμε όλοι. Αυτό δεν πρέπει να γίνει. Δεν υπάρχουν εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι με το όμικρον. Άρα δεν είμαστε εμβολιασμένοι, σου λέει, με το όμικρον. Ας πιάσουμε να πάμε να πεθάνουμε, τελειώνουμε όλοι μας. Ναι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Είναι τρέλα πια. Αυτό. Δεν γίνεται. Κουραστήκαμε. 10 χρόνια κρίσης και μετά καπάκι έχουμε αυτό. Δηλαδή είναι όχι εξαντλητικό, είναι εξοντωτικό. Κουραστήκαμε. Εξοντωτικό. Στο τέλος κάτι δεν θα πληρώνει κανένας τίποτα. Μην πληρώνετε τα χρέη σας. Μην πληρώνετε τίποτα. Θα πεθάνετε σε λίγο με αυτά που μας λένε. Μην πληρώνει κανένας τίποτα. Να τελειώνουμε. Φάτε τα. Βγείτε έξω. Φάτε τα. Γλεντήστε τα. Και ας μας πάει ο Άγιος Άγιο Πέτρο. Να τελειώνουμε. Να τελειώνουμε! Ο κύριος Παυλάκης μας μιλάει... Τελειώνουμε, δεν γίνεται, κουραστήκαμε άλλο. Μας μιλάει για lockdown. Ο κύριος Παυλάκης αυτή τη στιγμή μιλάει για lockdown. Μας μιλάει πολύ καιρό για lockdown, τόσο καιρό μας μιλάει που μας έχει μπουχτήσει.